Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του CNN Greece τον κύριο Βασίλη Καμβίση, χημικό και διεθνώς διαπιστευμένο γευσηγνώστη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να μάθουμε τα πάντα σχετικά με το ελληνικό ελαιόλαδο. Γεια σας, κύριε Καμβίση, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Πολάλη. Εγώ ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Κύριε Καμβίση, γνωρίζω ότι είστε πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων του ΣΕΒΙΤΕΛ. Πώς αποφασίσατε να γίνετε χημικός και να ασχοληθείτε με τον κλάδο του ελαιολάδου? Μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί αφορά όλη την καριέρα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αφιερωθεί σε αυτό τον κλάδο. Καταρχάς, χημικός αποφάσισα να γίνω γιατί στη δική μας εποχή, όταν έδινες στο πανεπιστήμιο, επέλεγες μία και μόνο σχολή. Εάν έπαιρνες μεγαλύτερες βαθμολογίες, μπορώντας να μπει σε άλλη σχολή, δεν σε ενδιέφερε, έμενες απ' έξω, οπότε συνέχισες τη δεύτερη χρονιά για χημικός. Αποφάσισα λοιπόν να γίνω χημικός από την αγάπη μου στην αναλυτική χημεία. Και μέχρι που τελείωσα την καριέρα μου, ασχολήθηκα με το εργαστήριο. Ήμουνα χημικός, ήμουνα διευθυντής σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες, ελληνικές εταιρείες ελαιολάδου. Και ακόμα ασχολούμαι με αυτό το τομέα γιατί τον αγαπώ. Γιατί ασχολήθηκα με το ελαιόλαδο? Θα σας έλεγα ότι το DNA μου, επειδή η καταγωγή μου είναι από την Κορώνη Μεσσηνίας, από την Πελοπόννησο, με έσπρωχνε εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν προβλήματα απασχόλησης, ούτε κρίση, να ασχοληθώ με το θέμα το οποίο η ίδια μου η φύση με είχε τάξει να ασχοληθώ, δηλαδή με το ελαιόλαδο. Γεννήθηκα κάτω από τις ελιές στην Κορώνη Μεσσηνίας, μεγάλωσα με το ελαιόλαδο, οπότε ήταν μεγάλη χαρά σαν χημικός να ασχοληθώ και πιο βαθιά με το ελαιόλαδο. Κύριε Καμβίση, τι σημαίνει για εσάς καλό λάδι? Καλό λάδι, όπως και καλό τρόφιμο, σημαίνει ένα λάδι αποδεκτό για τον καταναλωτή, επιλεγμένο από τον καταναλωτή στο διηνεκές, συνεχώς δηλαδή να επιλέγει το ίδιο τρόφιμο, και ασφαλές να μην του κάνει κακό στην υγεία του. Το ίδιο και για το ελαιόλαδο. Αν ξεκινήσουμε να αναλύσουμε τις παραμέτρους της ποιότητος τις οποίες ο καταναλωτής επιβάλλει και εμείς πρέπει σαν τυποποιητές να του παρέχουμε, είναι η πλήρης ικανοποίησή του σε οτιδήποτε ζητήσει. Αυτό είναι η ποιότητα. Ήθελα να σας ρωτήσω για την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου και από ποιους παράγοντες εξαρτάται αυτή? Οι παράγοντες είναι κατά πόσον μπορείς εσύ, μπορεί ο τυποποιητής, να ικανοποιεί τα γούστα και τις απαιτήσεις του καταναλωτή. Αυτή είναι η ποιότητα. Βέβαια, θα πρέπει να τηρεί το κάθε προϊόν, όπως και το ελαιόλαδο στη συγκεκριμένη περίπτωση, ορισμένες προδιαγραφές οι οποίες είναι από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατατεθειμένες, και πρέπει αυτές τις αναλύσεις, αναλυτικές παραμέτρους, τις χημικές δηλαδή και τις οργανωτικές, να τις πληρεί. Εφόσον λοιπόν τις πληρεί, από εκεί και πέρα είναι το προϊόν ποιοτικό και απευθύνεται στον καταναλωτή. Άρα μια μεγάλη εταιρεία ή ένας επώνυμος τυποποιητής θα πρέπει πολύ να προσέχει την ασφάλεια του προϊόντος του, να προσέχει τη σταθερότητα του προϊόντος του για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξεως που αναφέρεται επάνω, να αναφέρει τα στοιχεία του επάνω στη φιάλη την τυποποιημένη, ώστε οτιδήποτε συμβεί να μπορεί ο καταναλωτής να απευθυνθεί σε αυτό και να λύσει το πρόβλημά του. Άρα ποιότητα είναι η πλήρης ικανοποίηση του καταναλωτή. Κύριε Καμβίση, ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού ελαιολάδου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα του Ευρωπαϊκού Νότου? Θα έλεγα ότι το πλεονέκτημά μας είναι ότι η πληθώρα των ελαιοτριβίων που υπάρχει στην Ελλάδα μπορεί, εν αντιθέσει με άλλες ελαιοκομικές και ελαιοπαραγωγούς χώρες όπως η Ισπανία που έχουν πολύ λιγότερα ελαιοτριβία, αυθημερών τον καρπό να τον ελαιοποιεί. Άρα, όπως ένα φρέσκο ψάρι, ένα φρέσκο γάλα, ένα φρέσκο τυρί, μια φρέσκια ελιά, αμέσως πάει προς τυποποίηση, αμέσως πάει δηλαδή προς ελαιοποίηση και τυποποίηση, έχει πολύ περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά, βιολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία ωφελούν τον οργανισμό, και έτσι τα πολλά ελαιοτριβία που από τη μια μεριά είναι ένα αρνητικό στοιχείο, αλλά από την άλλη μεριά είναι θετικό γιατί μικροί όγκοι αυθημερών μετατρέπονται σε ελαιόλαδο, είναι αυτό που κάνει το δικό μας το ελαιόλαδο να ξεχωρίζει. Κύριε Καμβίση, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της κρίσης. Η κρίση τα τελευταία χρόνια όθησε όλο και περισσότερους Έλληνες να ασχοληθούν με τις αγροτικές δραστηριότητες. Μάλιστα. Υπάρχει αύξηση στον όγκο παραγωγής και πωλήσεων του ελαιολάδου αυτόν τον καιρό? Κοιτάξτε, υπάρχει μια τάση επιστροφής των νέων
στην πρωτογενή παραγωγή. Αλλά το θέμα είναι αυτοί που θα επιστρέψουν να μην επιστρέψουν από ανάγκη. Γιατί οτιδήποτε γίνεται από ανάγκη συνήθως δεν καταλήγει σε ποιοτικά άριστο αποτέλεσμα. Άρα αυτοί που θα επιστρέψουν θα πρέπει να αγαπούν το πράγμα που θα κάνουν, που θα ασχοληθούν, την ελαιοκομεία, και να την αναδείξουν παράλληλα προχωρώντας με τις εξελίξεις των άλλων χωρών. Και οι άλλες χώρες γνωρίζουμε ότι έχουν μπει στο παιχνίδι της ελαιοκομείας και το νότιο ημισφαίριο, έτσι γνωρίζουμε η Χιλή, η Αργεντινή, χώρες όπως η Αυστραλία, χώρες όπως η Αμερική, η Νότιος Αφρική, φυτεύουν κατά χιλιάδες εκατομμύρια ελαιόδεντρα τα οποία τα προσέχουν ως κόρυν οφθαλμού. Άρα θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε αυτή την ποιοτική πορεία από το χωράφι, ώστε να παράξουμε με τεχνικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και είναι σύγχρονες πια, ένα προϊόν που να είναι ανταγωνίσιμο με αυτό που παράγουν όλοι οι άλλοι ανταγωνιστές μας. Κύριε Καμβίση, ποια είναι κατά την άποψή σας η σημασία του ελαιολάδου για την εθνική μας οικονομία? Είναι τεράστια. Σκεφτείτε ότι πριν 50 χρόνια στην Κρήτη ή στην Πελοπόννησο, από την οποία κατάγομαι εγώ, οι οικογένειες ζούσαν είτε από τη σταφίδα είτε από το λάδι. Αυτά ήταν τα εισοδήματά μας. Ήταν το κύριό μας δηλαδή προϊόν. Από εκεί βιοποριζόμαστε, από εκεί πρικίζαμε κόρες, από εκεί χτίζαμε σπίτια, αγοράζαμε διαμερίσματα ή παιδιά τα σπουδάζαμε. Άρα το εθνικό μας προϊόν θα πρέπει να σκύψουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και να το αναδείξουμε, γιατί είναι η ναυαρχίδα όλων μας των προϊόντων. Είναι οικονομικά δηλαδή αυτό το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της κρίσεως. Κύριε Καμβίση, πώς βλέπετε το μέλλον του ελληνικού ελαιολάδου? Από ποιους παράγοντες πιστεύετε ότι αυτό θα κριθεί? Πιστεύω ότι σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε, η ανταγωνιστικότητα είναι αυτή που πρώτη πρέπει να μας πρόξει για να μπορέσουμε να αναδείξουμε όχι μόνο το προϊόν μας, την αξία του προϊόντος μας, αλλά και χρηματικά, οικονομικά τουλάχιστον, την επιβίωσή μας. Άρα, για να ανταγωνιστείς κάποιον, θα πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι κάνει και να κάνεις και εσύ παρομοία πράγματα. Δηλαδή, όπως σας είπα προηγουμένως, οι ποικιλίες. Να αναδειχθούν ποικιλίες οι οποίες έχουν ξεχαστεί και οι οποίες ελαιοποιούνται ταυτόχρονα με την κοροναίκη, η οποία περίπου το 80% των φυτεύσεών μας αποτελούνται από κοροναίκη ποικιλία, την κοροναίκη ελιά δηλαδή. Αυτή η κοροναίκη λοιπόν, όταν πηγαίνει να ελαιοποιηθεί, έχει μέσα και ένα 5-10% από άλλες ποικιλίες τοπικές, όπως είναι η μαυρολιά, όπως είναι η τσουνάτη, όπως είναι η μεγαρίτικη, όπως είναι το μανάκι, και έτσι δεν αναδεικνύεται της κάθε ποικιλίας το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αυτό ακριβώς που κάνουν οι ξένοι. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία του κρασιού, που από κρασί γενικότερα αναδείχθησε μονοποικιλιακό. Βέβαια, μέσα από επιστημονική προσέγγιση στο θέμα ήρθαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν χρήματα, έβαλαν τεχνολογία και έτσι ξεφύγαμε από το κρασί γενικότερα, όπως λέμε σήμερα λάδι, και πήγαμε στα μονοποικιλιακά εξαιρετικά κρασιά, τα οποία σήμερα στέκονται στο ράφι αξιέπαινα με τιμές οι οποίες είναι αντίστοιχες με των γαλλικών ή των άλλων ανταγωνιστικών εξαιρετικών κρασιών. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με το λάδι, με τις ποικιλίες μας. Έχουμε πάρα πολλές ποικιλίες, πρέπει να τις αναδείξουμε μονοποικιλιακά και να δείξουμε επίσης και ότι κάθε ποικιλία έχει διαφορετικά χαρίσματα. Άλλες ποικιλίες μπορεί να είναι πλούσιες σε φρουτώδεις γεύσεις, σε ισορροπίες πικρών πικάντικων, άλλες μπορεί να είναι πλούσιες σε βιοφενόλες, δηλαδή σε συστατικά που σήμερα κάνουν πολύ καλό στον οργανισμό και είναι γνωστά παγκοσμίως, και έτσι να στηρίξουμε το εθνικό μας προϊόν, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο της κρίσεως. Κύριε Καμβίση, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μοιραστήκατε όλες αυτές τις πληροφορίες για το ελληνικό ελαιόλαδο. Εγώ σας ευχαριστώ άλλη μια φορά.